Σε 10 μέρες θα χορηγηθούν στους πολίτες εντελώς δωρεάν τα self-test για όσους το επιθυμούν, αλλά και υποχρεωτικά στις κρίσιμες ομάδες. Ο κύριος Κέρτσος, ο υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό, ανακοίνωσε την Παρασκευή τη διανομή τους από τα φαρμακεία. Μια και είμαστε μια αλυσίδα που βοηθάει το κράτος και βοηθάει και όλους τους συμπολίτες μας και όλους τους Έλληνες γενικότερα, γιατί έχουμε εύκολη πρόσβαση στον κόσμο, στον ασθενή, στον πελάτη, στον κάθε Έλληνα. Ως νέο όπλο για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού και το σταδιακό άνοιγμα των δραστηριοτήτων στη χώρα μας και την άρση μέτρων του lockdown, χαρακτηρίζει η κυβέρνηση τα self-test που θα μπορούν να κάνουν οι πολίτες κάθε εβδομάδα από τις αρχές Απριλίου. Για την κυβέρνηση, τα ατομικά τεστ στα φαρμακείο θεωρούνται εργαλείο για το σταδιακό άνοιγμα των καταστημάτων λιανικού εμπορίου και εστίασης που θα βοηθήσουν στην επανακίνηση της οικονομίας. Από την άλλη, κατηγορηματικά αντίθετους βρίσκει τους φαρμακοποιούς οποιαδήποτε αναφορά περί διενέργειας self-test με οποιαδήποτε αποζημίωση στα φαρμακεία και αποτελεί απαράβατο όρο για τη συμμετοχή τους στο εγχείρημα της διάθεσης των self-test, ξεκαθαρίζει με ανακοίνωσή του ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος. Και πέρα αρχίσαν οι διαπραγματεύσεις να συνομιλούμε, γιατί όλο αυτό χρειάζεται μια οργάνωση για να γίνει. Όλο αυτό χρειάζεται μία υποδομή, να υπάρχουν τα τεστ και όλο αυτό και θα συνεννοηθούμε. Σήμερα το πρωί τώρα είναι ο πρόεδρος του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου, ο κύριος Βαλτάς, και άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελληνίου και καταθέτουν τη θέση μας ως Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος, τι ακριβώς ζητούμε, γιατί ήταν μέσα και η διενέργεια του τεστ, για κάτι για το οποίο είμαστε τελείως αντίθετοι. Δεν έχουμε υποδομή στην Ελλάδα για να διενεργηθεί το τεστ στα φαρμακεία μας. Ούτε έξω, ούτε μέσα, ούτε κανένας ασθενή μας. Μπορούμε να βάλουμε σε κίνδυνο τη ζωή κάποιου ασθενή μας που θα είναι μέσα, που θα εξυπηρετηθεί, που θέλει να κλείσει το ραντεβού του και όλα αυτά που τελικά πρέπει να γίνονται στο φαρμακείο. Άρα είναι μια ενέργεια η οποία με την υποδομή που έχουν τα φαρμακεία στη χώρα μας δεν είναι δυνατόν να γίνει. Αυτό το απαιτούμε και δεν το συζητάμε καν. Όπως επίσης έχουμε ζητήσει και θα αρχίσει να υλοποιεί την πλατφόρμα ο κύριος Κερακάκης, ο οποίος είναι και αυτός ο οποίος ασχολείται με την πλατφόρμα των φαρμακείων, γιατί πρέπει να ανοίξει μια πλατφόρμα που να καταγράφεται το ΑΜΚΑ και να μπλοκάρει, ούτως ώστε αν κάποιος πάρει από ένα φαρμακείο ένα τεστ, να μην μπορεί να πάει να ξαναπάρει από αλλού. Απλά θα πρέπει να το πάρει την επόμενη εβδομάδα. Εδώ υπάρχει επίσης μια συζήτηση, εάν θα δίνουμε ένα τεστ την εβδομάδα ή δύο, και για να μην ταλαιπωρούμε τον κόσμο και αν είναι πιο εύκολο για να μην είναι η πρόσβαση δύσκολη και περιμένουμε. Τα self-test θα χορηγούνται δωρεάν σε κάθε πολίτη με μόνη προϋπόθεση την εγγραφή του στην ειδική πλατφόρμα. Τελείως δωρεάν. Αυτό επίσης είναι κάτι που μόνο η Ελλάδα ως χώρα το κάνει. Τα τεστ θα χορηγούνται τελείως δωρεάν και είμαστε η πρώτη χώρα. Και ήδη η ενημέρωσή μας είναι ότι τα 10 εκατομμύρια τεστ έχουν φτάσει ήδη στη χώρα μας. Θα διανεμηθούν 40 εκατομμύρια τεστ μέσα στο επόμενο δίμηνο. Και είναι 4 ανάμκα τεστ που θα πάρουν όλοι οι συμπολίτες, όλοι οι Έλληνες βασικά. Θετικοί είμαστε, περιμένουμε τις εξελίξεις, τις εισηγήσεις μας στο Υπουργείο που τώρα είναι μέσα και συζητούν και πιστεύω τις επόμενες ώρες ή αύριο θα έχουμε την τελική διανομή των τεστ, αν και εφόσον συμφωνήσουμε με τις προϋποθέσεις που εμείς θέτουμε για να είμαστε ασφαλείς και να έχουμε και εύκολη πρόσβαση από το κομπιούτερ μας. Να είναι πολύ εύκολη η πρόσβαση, όπως έγινε η πλατφόρμα του εμβολιασμού, η οποία είναι πάρα πολύ απλή. Βάζουμε το ΑΜΚΑ, κλείνουμε το ραντεβού, το εκτυπώνουμε και τελειώνει σε 2 λεπτά. Έτσι ακριβώς περιμένουμε να γίνει και αυτή, πάντα με τις υποδείξεις του Πανελληνίου, γιατί είναι πράγματα που πρέπει να συντονίσουμε τα φαρμακεία μας και το σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Οι φαρμακοποιοί είναι υπέρ αυτής της δράσης, αρκεί να γίνονται με ατομική ευθύνη και όχι στις υποδομές του φαρμακείου. Έχουμε βάλει και κάποιες άλλες προϋποθέσεις που τα self-test θα μπουν στα φαρμακεία και περιμένουμε σήμερα ή μέχρι το μεσημέρι αύριο, εάν θα αποδεχτούν την πρότασή μας όπως εμείς το κάναμε, σαν Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος, προκειμένου να ξεκινήσει η διενέργεια των τεστ. Είναι κάτι που όντως είναι πολύ καλή κίνηση, μιας και τα κρούσματα στη χώρα μας ήδη είναι πάρα πολλά και ειδικά και στην Καβάλα, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο ήταν πάρα πολλά. Τα είδαμε μπροστά μας τα κρούσματα του COVID και θέλει πάρα πολύ προσοχή. Και έτσι λοιπόν είναι μια πολύ κίνηση κατά την άποψή μας καλή,
η διενέργεια αυτού του τεστ, αρκεί να υπάρχει ατομική ευθύνη. Εάν κάποιος είναι θετικός, να πάει να κάνει το τεστ το μοριακό ή το rapid test σε μικροβιολόγο, να κάνει μια κλίση στον ΕΟΔΗ και να πει ότι νοσώ, τι ακριβώς πρέπει να κάνω.